show Health and Wellness with Vasula Christodoulou is sponsored by Lexus Croydon. Get up to 10% off and 2 years free servicing on new cars when you quote Hellenic TV at Lexus Croydon. Book online today or call 0208 649 5919. Terms and conditions apply. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ευεξία. Το θέμα μας σήμερα είναι ο αιματολογικός καρκίνος και μαζί μας είναι η Δόκτωρ Ανθή Ακτύπη, αιματολόγος, η οποία είναι και Διευθύντρια Αιματολογικής Κλινικής Ολύμπιον Θεραπευτήριο Πάτρας. Καλησπέρα σας, κυρία Ακτύπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τον αιματολογικό καρκίνο, που πρέπει να σας πω ότι εμείς οι αιματολόγοι δεν τον λέμε καρκίνο, έτσι. Αποφεύγουμε, όταν έρχεται ο ασθενής μας, ακόμα και να έχει μία αιματολογική κακοήθεια, έτσι, του λέμε ότι έχει ένα αιματολογικό νόσημα. Έχει διαφορετική συμπεριφορά, βέβαια είναι η κακοήθη νοσήματα, με την έννοια ότι πολλές φορές είναι ανίατα, πολύ επιθετικά και θανατηφόρα, αλλά επειδή ο αιματολογικός ασθενής γίνεται ένας χρόνιος ασθενής κοντά μας, είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ας πούμε, στη διατύπωση. Ναι. Και η αιματολογική κακοήθεια γενικώς δεν έχει την ίδια, διαφέρει πολύ από τον καρκίνο που ξέρουμε των συμπαγών οργάνων, που τον αντιμετωπίζουν κυρίως οι ογκολόγοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη διευκρίνηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Και έτσι θα συνεχίσω και εγώ, αλλάζοντας την ερώτηση μου, για να μας πείτε ποια είναι τα αιματολογικά κακοήθη νοσήματα. Ναι. Αν το έχω... Ναι, εντάξει, σωστά. Να το έχω φτιάξει. Να γυρίσουμε σε αυτή τη βάση, ναι. Κοιτάξτε, είναι πολλά, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, με πολύ διαφορετική συμπεριφορά ανάλογα με τις ηλικίες. Έχουμε τα παιδιατρικά αιματολογικά κακοήθη νοσήματα και των ενηλίκων. Εγώ είμαι αιματολόγος των ενηλίκων βασικά, δηλαδή παρακολουθώ άτομα άνω των 15 ετών. Mm-hmm. Για τα μικρότερα παιδιά είναι οι παιδοαιματολόγοι, αλλά όλα αυτά ανήκουν στην ίδια σφαίρα. Το πρώτο και το πιο σοβαρό αιματολογικό νόσημα κακόήθες είναι η οξία λευχαιμία, η οποία είναι θανατηφόρο νόσημα, χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση, άμεση χημειοθεραπεία, αλλά είναι τα λεμφώματα, τα οποία τα ξεχωρίζουμε σε υπότυπους, σε Hodgkin λεμφώματα και μη Hodgkin, είναι η χρόνια λεμφοκυταρική λευχαιμία, που είναι και αυτή ένα ήπιο λέμφωμα, είναι το πολλαπλού μυέλωμα, που είναι σπάνιο νόσημα, αλλά όλο και τελευταία εμφανίζεται και στις νεότερες ηλικίες, και είναι και τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, τα οποία είναι προκακοήθειες. Αυτά είναι βασικά τα πιο βασικά κακοήθεια αιματολογικά νοσήματα. Είναι όλα, έχουν πολύ, πολύ ετερογένεια, μεγάλη ετερογένεια, το ίδιο νόσημα σε δύο διαφορετικούς ασθενείς μπορεί να έχει τελείως διαφορετική έκφραση και έκβαση, και κλινική συμπεριφορά και συμπεριφορά, και είναι πολύ παραγοντική η αιτία τους.
Την αιτία τους δεν την ξέρουμε. Ναι, αυτό θα ρωτήσω. Τι ερώτηση. Των αιματολογικών νοσημάτων, έτσι. Σε ένα 90% είναι άγνωστη η αιτία τους. Σε ένα μικρότερο ποσοστό φταίνε περιβαλλοντικοί παράγοντες. Δηλαδή, η επίδραση του περιβάλλοντος, της ακτινοβολίας του περιβάλλοντος. Ένα ακόμα μικρότερο ποσοστό είναι γενετικοί παράγοντες. Δηλαδή, μπορεί να δούμε στην ίδια οικογένεια κάποιες αιματολογικές παθήσεις σε πρώτου βαθμού συγγενείς ή και δεύτερου βαθμού συγγενείς, όπως είναι οι χρόνιες λευχαιμίες και το μυέλωμα. Δηλαδή, σε αυτούς τους ανθρώπους μπορεί στο περιβάλλον να υπάρχει κάποιος άλλος που να εκδηλώσει το νόσημα. Και είναι και το προφίλ, το γενετικό του κάθε ασθενούς, συνήθως είναι μεταλλάξεις στο γενετικό μας υλικό. Έτσι. Ναι. Όμως κατά 90% δεν την ξέρουμε την αιτία τους. Αυτό το 10% που μπορούμε να ξέρουμε και ότι, όπως προαναφέρατε, είναι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Πώς το ανακαλύπτουμε ότι είναι αυτοί οι λόγοι? Δεν το ανακαλύπτουμε, δυστυχώς. Ναι. Υποθετικά. Υποθετικά. Και οι επίσης υπάρχει αιτιολογική συσχέτιση με ορισμένους ιούς, όπως της λοιμώδης μονοπυρήνωσης που σχετίζεται με το λέμφωμα Hodgkin. Και γι' αυτό το λόγο, να γυρίσω στην ερώτηση που μου κάνατε, δεν μπορούμε και να τους προβλέψουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχουν τεστ πριν, όπως κάνουμε για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, όπως κάνουμε, ας πούμε, για τον καρκίνο του πνεύμονα, τις αξονικές. Δεν υπάρχουν τεστ στην ρουτίνα ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε μία τέτοια κακοήθεια. Γι' αυτό και συνήθως η διάγνωση μπαίνει οξέως ή τυχαία. Μήπως αυτή η καινούργια η έρευνα που γίνεται είναι κάποια καινούργια τεστ που εδώ στην Αγγλία είναι νομίζω μερικοί μήνες που λέει μπορεί να ανακαλύψει κάπου 40-50 ειδών καρκίνο και συμπεριλαμβανομένος και του αίματος. Φυσικά αυτό δεν έχει τελειοποιηθεί ακόμη, γίνονται έρευνες. Μήπως υπάρχει πιθανότητα με αυτό το είδος να μπορούν να βρεθούν και τα αιματολογικά? Υπάρχει πιθανότητα, ναι, διότι πλέον το γονιδίωμα το έχουμε ξεδιπλώσει, το ξέρουμε. Πολλές προληπτικά ακόμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί στους αιματολογικούς καρκίνους. Μπορεί να εφαρμοστεί προληπτικά, ας πούμε, σε έναν καρκίνο του παχαίου εντέρου, σε έναν καρκίνο του μαστού, αλλά στους αιματολογικούς καρκίνους ακόμα όχι. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε υψηλή υποψία. Δηλαδή, γιατί και τα συμπτώματα είναι πολλές φορές άτυπα, δεν είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει μόνο πυρετό, μπορεί να έχει μόνο απώλεια βάρους, μπορεί να έχει αιμορραγίες από τη μύτη, ή να μαυρίζει εύκολα χωρίς να χτυπάει. Μπορεί να έχει εφιδρώσεις, μπορεί να έχει κνησμό, μπορεί να εκδηλωθεί με ένα κάταγμα, ένα μυέλωμα, ας πούμε, μπορεί να εκδηλωθεί με ένα κάταγμα. Είναι πολύ άτυπα τα συμπτώματα ενός αιματολογικού νοσήματος. Έτσι. Μπορούμε όμως να ταξινομήσουμε τα νοσήματα και να δούμε τη βαρύτητά τους και την πρόγνωσή τους με το γονιδίωμα, δηλαδή με αυτά τα τεστ που γίνονται στο γενετικό μας υλικό. Τα συμπτώματα που αναφέρατε, όπως μπορεί να είναι πυρετός, δηλαδή μπορεί και ένα από αυτό το σύμπτωμα να είναι όντως ένα σύμπτωμα ή πρέπει να υπάρχουν μερικά μαζί για να υποψιαστεί κάποιος ότι κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να αποταθώ στο γιατρό. Ναι. Θα μπορούσε να είναι και ένας πυρετός ο οποίος παρατείνεται και δεν δικαιολογείται με κάποιο τρόπο. Έτσι. Ο οποίος μπορεί να οφείλεται να κρύβει ένα λέμφωμα, μπορεί όμως να κρύβει και μια οξία λευχαιμία, να έχουν πέσει ή να έχουν αυξηθεί πολύ τα κύτταρα του αίματος και να είναι πυρετής σε λοιμώξεις και να εκδηλωθεί μόνο και μόνο με πυρετό. Με έναν πυρετό που δεν
δεν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε εύκολα. Βέβαια, πολλά νοσήματα από αυτά και κυρίως η οξία λευχαιμία, η διάγνωση, παρότι είναι πολύ επιθετικό νόσημα, μπαίνει πολύ εύκολα με μια εξέταση του αίματος στο μικροσκόπιο, όπου βλέπουμε εμείς τα άσχημα κύτταρα που κυκλοφορούν ήδη στο αίμα και το μικροσκόπιο για μας είναι η συνέχεια των ματιών μας. Κοιτάμε το αίμα, το περιφερικό αίμα με μια απλή εξέταση στο μικροσκόπιο και συνήθως βάζουμε μια διάγνωση σε ένα ποσοστό γύρω στο 70-80%. Πώς να το πω, είναι πολύ μεγάλη γκάμα τους, πολύ διαφορετικές οι θεραπείες τους, των αιματολογικών νοσημάτων. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά επιτεύγματα στον τομέα της θεραπείας και παρότι μέχρι πρότινος πολλά νοσήματα ήταν θανατηφόρα, πλέον μπορούμε να μιλάμε και για πλήρη ίαση σε κακοήθειες τέτοιες. Όπως παραδείγματος χάρη στη χρόνια μυελογενή λευχαιμία, που είναι μια κακή λευχαιμία που μέχρι πριν από 20 χρόνια η μόνη λύση ήταν η μεταμόσχευση, τώρα γίνεται καλά πλέον με ένα χάπι. Έτσι. Όπως και στα λεμφώματα, έχουμε τα έξυπνα φάρμακα, την άνοσοθεραπεία, που είναι τα μονοκλονικά αντισώματα, τα οποία στοχεύουν στα κύτταρα, στους στόχους, γιατί τα κύτταρα έχουν τα μπελίτσες πάνω τους, έχουν κάποιους ειδικούς, εκφράζουν κάποιους υποδοχείς, τους οποίους με αυτά τα φάρμακα τους μπλοκάρουμε και έτσι οδηγούμε το κύτταρο αυτό στο θάνατο, χωρίς να πειράζουμε τα υπόλοιπα κύτταρα του οργανισμού μας. Ναι. Μπορείτε να μας δώσετε να μας εξηγήσετε λιγάκι τι ακριβώς συμβαίνει όταν υπάρχει αυτό το νόσημα και ποια είναι η διαφορά μεταξύ το λέμφωμα και η λευχημία. Ναι. Είναι νοσήματα του αίματος. Το αίμα είναι ένας ιστός που ρέει μέσα στα αγγεία μας, έτσι. Παράγεται από τα κόκαλα, από το μυελό των οστών, το μεδούλι, ας πούμε, που λέμε κοινώς, για να καταλάβουμε, το οποίο είναι ένα όργανο που κάθε μέρα, φανταστείτε, παράγει 3 δισεκατομμύρια κύτταρα. Κάθε μέρα. Και είναι η πηγή της ζωής μας, έτσι. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια, λοιπόν, που κάνουν τα κύτταρα να αναπαραχθούν και να διατηρήσουν τη ζωή, συμβαίνουν πολλές βλάβες, τις οποίες ο οργανισμός από μόνος του προσπαθεί να τις διορθώνει πάντα. Μερικές φορές όμως δεν το καταφέρνει να επιδιορθώνει τις βλάβες του και κάποια κύτταρα από αυτά ξεφεύγουν και γίνονται αυτόνομα. Δηλαδή λειτουργούν χωρίς την επιτήρηση του οργανισμού. Οπότε δημιουργούνται κλόνοι, δηλαδή μια ομάδα κυττάρων αρχίζει και αναπτύσσεται από μόνη της και δημιουργούνται αυτά τα νοσήματα. Είτε η λευχαιμία, είτε το λέμφωμα. Έτσι. Το λέμφωμα βέβαια αφορά κυρίως το λεμφικό μας σύστημα, τους λεμφαδένες του σώματός μας, που είναι και αυτό μέρος του αιμοποιητικού συστήματος. Η λευχαιμία είναι καθαρά πάθηση του μυελού των οστών. Όπως και το πολλαπλούν μυέλωμα είναι πάθηση του μυελού των οστών, και η οξία λευχαιμία και η χρόνια λευχαιμία είναι βλάβες σε αυτή τη διαδικασία της αυτοανανέωσης που κάνει ο μυελός μας κάθε μέρα και παθαίνει μεταλλάξεις. Έτσι, δηλαδή βλάβες τις οποίες δεν μπορεί να τις διορθώσει μόνος του. Μάλιστα. Υπάρχει ο μεγάλος, ας πούμε, το σύστημα το οποίο μας προστατεύει είναι το ανοσολογικό μας σύστημα. Είναι η ανοσία μας, η δική μας η ανοσία. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα κύτταρα ξεφεύγουν από την ανοσολογική επιτήρηση του οργανισμού και δημιουργούν όλα αυτά τα διάφορα ετερογενή νοσήματα. Και οι θεραπείες τους πάλι είναι πολύ διαφορετικές. Βέβαια, ο κορμός είναι πάντα η κλασική χημειοθεραπεία. Όμως, τα τελευταία χρόνια, η οποία είναι τοξική,
τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε κύτταρο θεραπείες. Δηλαδή, κύτταρα από άλλον άνθρωπο, υγιή κύτταρα, όπως είναι η μεταμόσχευση του μυελού των οστών, η οποία θεραπεύει πάρα πολλά νοσήματα πια, και άλλου είδους κυταρικές θεραπείες, όπως πιο μοντέρνες θεραπείες, είναι τα CAR T-cells, που παίρνουμε τα δικά μας τα κύτταρα, τα οποία δεν μπορούν να επιδιορθώσουν τη βλάβη, τα παίρνουμε, τα εκπαιδεύουμε, τα τροποποιούμε γενετικά και τα ξαναχορηγούμε πάλι στο σώμα μας, εκπαιδευμένα όμως να μπορούν να αναγνωρίσουν το λευκαιμικό κύτταρο και να το καταστρέψουν. Πιστεύουμε ότι μπορεί με τα χρόνια αυτού του τρίτου τύπου η θεραπεία να αντικαταστήσει ενδεχομένως και τη μεταμόσχευση μυελού. Βέβαια, είναι ακόμα πολύ νωρίς να το λέμε, αλλά εμείς το ελπίζουμε να συμβεί. Ότι και ποιες ηλικίες κινδυνεύουν περισσότερο, δηλαδή σε ποιες ηλικίες με την πείρα που έχετε βλέπετε ότι εμφανίζονται αυτά τα νοσήματα του αίματος? Κυρίως είναι οι μεγάλες ηλικίες, όμως και οι παιδικές και οι εφηβικές. Η μεγάλη ηλικία είναι γιατί εκεί όταν μεγαλώνουμε συσσωρεύονται ακόμα περισσότερες μεταλλάξεις. Έτσι. Όμως υπάρχει και η παιδιατρική, η παιδική λευκαιμία. Οξία λεμφογενής λευκαιμία στα παιδάκια, η οποία βέβαια σε ένα ποσοστό 90% θεραπεύεται πια. Τα νοσήματα έχουν... μια οξία λευκαιμία μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Το πολλαπλούν μυέλωμα και οι χρόνιες λευκαιμίες είναι πιο πολύ της τρίτης ηλικίας νοσήματα. Όμως έχουν το λέμφωμα Hodgkin εμφανίζεται και στους νέους, στα 20 με 30, και μετά κάνει πάλι μία επανεμφάνιση στην ηλικία των 60. Διαφορετική συμπεριφορά έχει στο νέο, διαφορετική έχει στον ενήλικα. Έτσι. Και τα συμπτώματα φαντάζομαι θα είναι διαφορετικά. Λίγο πολύ... Στα νοσήματα, τα συμπτώματα, όταν λέμε ένα νόσημα, το λέμφωμα, λίγο πολύ τα συμπτώματα είναι τα ίδια. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να ψηλαφίσει κάποιος ένα λεμφαδένα. Ένα λεμφαδένα στο λαιμό του. Ξαφνικά, έτσι. Ο οποίος να είναι μεγάλος, να είναι σκληρός, να είναι καθυλωμένος. Τον βλέπει ο γιατρός, δεν του αρέσει, έτσι, τουλάχιστον ψηλαφιτικά. Τον βγάζει, γίνεται βιοψία, οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε μία ιστολογική τυποποίηση και πολλές φορές ανακαλύπτουμε ένα λέμφωμα με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να δούμε, είναι μόνο αυτός ο λεμφαδένας ή έχουν πειραχτεί και οι υπόλοιποι λεμφαδένες του σώματος. Εκεί αρχίζουμε τη σταδιοποίηση, το staging. Κάνουμε αξονικές τομογραφίες, κάνουμε διάφορες ειδικές εξετάσεις και βλέπουμε πού ακριβώς υπάρχει νόσος. Και από εκεί και μετά, ανάλογα με τι ιστολογικού τύπου είναι, δηλαδή τι πληροφορία μας δίνει ο πάθολογος-ανατόμος, σχεδιάζουμε και τη θεραπεία. Μάλιστα. Η διαδικασία δηλαδή της πρόγνωσης, θα έλεγα, δηλαδή το πώς ανακαλύπτεται αυτή η ασθένεια, πρέπει να υποψιαστούμε και ο γιατρός, όπως είπατε, να μην του αρέσει. Δηλαδή ο ασθενής να πάει στο γιατρό και να πει... Ναι. Αν είναι το λέμφωμα, ότι υπάρχει εδώ κάτι που είναι διαφορετικό. Τώρα, αν είναι η ελευχημία όμως, πρέπει να είναι ο πυρετός και άλλα... Η ουλοραγία, ας πούμε. Καμιά φορά τυχαίνει να βάζει τη διάγνωση της ελευχημίας ακόμα και ο γιατρός. Πάει ο ασθενής στον γιατρό για μια μικρή επέμβαση και αρχίζει να αιμορραγεί πολύ. Γιατί έχουν πέσει τα αιμοπετάλια του αίματος, τα οποία είναι υπεύθυνα για την πήξη. Μπορεί να έχει άφθες στο στόμα του, μπορεί να έχει μόνο μόλοπες, γιατί επηρεάζονται όλα τα στοιχεία του αίματος και τα λευκά αιμοσφαίρια και τα ερυθρά και τα αιμοπετάλια από μια οξία λευκαιμία. Συνήθως έχει μια θορυβώδη εικόνα. Βέβαια πρέπει ο ασθενής να απευθυνθεί στον παθολόγο του, στον γενικό του γιατρό, να κάνει μια ψηλάφιση, μια κλινική εξέταση, διότι
με την κλινική εξέταση μπορεί να δει την κατάσταση των πλενογόνων του, τους λεμφαδένες του, αν υπάρχει μια σπληνομεγαλία. Η διάγνωση πάντα μπαίνει με την κλινική εξέταση ένα ποσοστό 80%. Έτσι. Και ανάλογα με το τι θα δει, να τον κατευθύνει στον ειδικό, δηλαδή στον αιματολόγο. Αυτά τα νοσήματα θα μπορούσαν να βρεθούν και με κάποιες γενικές αιματολογικές εξετάσεις. Δηλαδή, ναι. Συνήθως ναι. πάνω από μία ηλικία, σε στέλνει ο γιατρός, έτσι, routine, για να κάνεις κάποιες εξετάσεις. Δηλαδή, θα μπορούσε να φανεί και εκεί, έτσι. Βεβαίως. Μία χρόνια λεμφοκυταρική λευχαιμία, που είναι το συχνότερο αιματολογικό νόσημα της τρίτης ηλικίας, που είναι χρόνιο νόσημα, καμιά φορά δεν του δίνουμε καν και θεραπεία, αν δεν μας ενοχλεί. Διαγνώσκεται τυχαία. Πάει για μια εξέταση ρουτίνας ο ασθενής και βλέπει ξαφνικά ότι έχει 30.000 λευκά. Mm. Και αυτά είναι λευφοκύτταρα τα περισσότερα. Έτσι. Και το κοιτάει στο μικροσκόπιο και βλέπει ότι είναι μια χρόνια μορφή λευχαιμίας. Γι' αυτό το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι τακτικό έλεγχο ρουτίνας. Έτσι, σε αρκετά από αυτά τα νοσήματα. Δεν χρειάζονται όλα τα νοσήματα θεραπεία. Τα χρόνια έρπουν. Δηλαδή, πολλές φορές ο ασθενής φεύγει από κάποιο άλλο λόγο σε αυτές τις κακοήθειες, παρότι είναι κακοήθη νοσήματα. Θεραπεία άμεση χρειάζεται το λέμφωμα, η οξία λευχαιμία και το πολλαπλούν μυέλωμα. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και κάποια άλλα νοσήματα, κακοήθη, τα οποία είναι τα μύελο υπερπλαστικά νοσήματα. Δηλαδή, μπορεί ένας ασθενής ξαφνικά να αρχίσει να ανεβάζει τον αιματοκρίτη του. 55, 60, έτσι. Ή να ανεβάζει τα αιμοπετάλια του. 700.000, 1 εκατομμύριο. Και αυτά είναι κακοήθη νοσήματα, με την έννοια ότι είναι ανίατα. Αλλά οι θεραπείες τους είναι απλές, είναι με κάψουλες, με χάπια και φέρνουμε την αιματολογική του εικόνα σε μια ισορροπία και φέρνουμε τις τιμές τους μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια. Αυτοί είναι χρόνιοι ασθενείς, με τακτική παρακολούθηση και με σωστή θεραπεία, ζούνε και γερνάνε, έτσι. Βέβαια, το χαρακτηριστικό των νοσημάτων αυτών των ήπιων είναι ότι έχουν κάποιες πιθανότητες στο μέλλον να γίνουν επιθετικά. Να γίνουν ή οξύες λευχαιμίες ή να γίνουν μυελοήνωση, που και αυτή είναι ένα ανίατο νόσημα. Δηλαδή, υπάρχει μια ροή σε αυτά τα νοσήματα. Δεν είναι ποτέ στάσιμα. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό ο στόχος είναι η ίαση. Δηλαδή να τα θεραπεύουμε. Και να ζει ο ασθενής όσο μπορεί, χωρίς συμπτώματα και με διαστήματα ελεύθερα νόσου. Να μην έχει. Πολλά από αυτά υποτροπιάζουν στο μέλλον. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να θεραπευτεί ένα λέμφωμα και να υποτροπιάσει μετά από 20 ή 30 χρόνια. Έχουν αυτή τη δυναμική, γιατί το αίμα είναι ένας δυναμικός ιστός, έχει μνήμη και κάποια κύτταρα, ακόμα και όταν δεν τα βλέπουμε πουθενά, υπάρχουν στον οργανισμό μας και κοιμούνται. Και σε δεδομένες συνθήκες ξαναεμφανίζονται, υποτροπιάζουν τα νοσήματα. Ριζική θεραπεία παραμένει η μεταμόσχευση του μυελού των οστών σε πολλά από αυτά, όπως την οξία λευχαιμία. Εγώ εδώ θέλω να τονίσω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει αυτή η δεξαμενή δοτών μυελού των οστών που σώζουν ζωές. Έτσι. Αυτή τη στιγμή παγκοσμίως νομίζω ότι είναι γύρω στα 35 εκατομμύρια οι δότες. Υπάρχει μια παγκόσμια τράπεζα που καταγράφονται όλοι οι εθελοντές και αν χρειαστεί και ζητήσει κάποιος και είναι συμβατός με τον δότη που είναι σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, υπάρχει ένας μηχανισμός και έρχεται το μόσχευμα. Πέρα από αυτό, επειδή οι ασθενείς αυτοί υποβάλλονται σε θεραπείες που είναι τοξικές, αναγκάζονται να νοσηλεύονται πολύ συχνά, να χρειάζονται υποστήριξη με μεταγγίσεις αίματος, με αιμοπετάλια, γιατί με τις θεραπείες μηδενίζουμε το μυελό, δηλαδή καταστρέφουμε τα κύτταρα αυτά για να μπορεί να αρχίσει να δημιουργεί καινούργια φυσιολογικά κύτταρα, εκεί οι ασθενείς θέλουν υποστήριξη.
Και έχει μεγάλη σημασία βέβαια να βρίσκουμε αυτό το ζωντανό ιστό που είναι το αίμα, να υπάρχουν αιμοδότες και αίματος και αιμοπεταλίων, δηλαδή αυτό θέλω πιο πολύ να τονίσω, ότι η υποστήριξη αυτούς τους ασθενείς μέχρι να τελειώσουν αυτόν τον αγώνα είναι πολύ σημαντική και στηρίζεται πάρα πολύ στον εθελοντισμό. Έτσι. Θα μπορούσατε να μας πείτε έτσι περίπου ποια είναι η διαδικασία για τον δότη? Γιατί αντιλαμβάνομαι υπάρχει κάποιος φόβος για τον δότη. Δεν είναι το πρόβλημα να γίνει δότης, όμως ποιες είναι οι πιθανότητες που μπορεί να πάθει ο δότης, αν υπάρχουν οι κινδύνοι, αν υπάρχουν μεγάλες διαδικασίες. Έχει απλουστευτεί πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, ο δότης πρέπει να τυποποιήσει το δικό του σύστημα στο συμβατότητα, δηλαδή το μοναδικό που έχει ο κάθε άνθρωπος. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα, γίνεται με μια μπατονέτα από το στόμα, από το σάλιο μας, έτσι. Και αυτό το υλικό τυποποιείται και μπαίνει σε μια παγκόσμια τράπεζα. Μια παγκόσμια τράπεζα που καταγράφονται όλοι οι εθελοντές με αυτόν τον απλό τρόπο. Πείτε λοιπόν ότι κάποιος ασθενής έχει οξία λευχαιμία, έχει τυποποιηθεί και ο ασθενής και βρίσκεται συμβατός με ένα δότη. Καλείται ο δότης σε κέντρο, έτσι μεταμοσχευτικό, και με μια πολύ απλή διαδικασία, αφού ελεγχθεί το αίμα του να είναι υγιής, και βέβαια δότες πρέπει να είναι υγιείς άνθρωποι και νέοι κατά προτίμηση, δίνει λίγο αίμα. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Πώς πάμε να κάνουμε μια αιμοδοσία, έτσι. Μάλιστα. Δίνει λίγο αίμα. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά δεν χρειάζεται να ταξιδέψει αν ο ασθενής είναι σε... Όχι, ωραία. Όχι. Πάει στον τόπο του, στο κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του. Κάθεται άνετα σε μία πολυθρόνα. Μπαίνουν ένας καθετήρας από το ένα χέρι και ένας από τον άλλον. Μάλιστα. Και φεύγει το αίμα από το ένα χέρι με μία συσκευή, μπαίνει σε μία συσκευή. Φυγοκεντρείται, ξαναγυρίζει από το άλλο. Έτσι είναι μια διαδικασία που κρατάει το πολύ μισή ώρα και φεύγει και πάει σπίτι του. Αυτό το αίμα το οποίο συλλέγουμε εμείς, από το αίμα, το απλό αίμα, έχει μέσα αυτά τα κύτταρα που χρειαζόμαστε, κύτταρα που κυκλοφορούν από το μυελό των οστών και λέγονται stem cells, έτσι, τα οποία τα συμπυκνώνουν, τα κρατάνε σε ένα σακουλάκι. Όπως βάζουμε το αίμα στη μετάγγιση, τα καταψύχουνε και τα στέλνουν αεροπορικώς εκεί που χρειάζεται ο δέκτης. Έτσι. Και ο δότης μια χαρά επιστρέφει σπίτι του. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή είναι, δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε αναισθητικό, ούτε κάποια επέμβαση. Όχι. Κάποια διαδικασία. Είναι όπως μία αιμοδοσία, δηλαδή χρειάζεται κάποια διαδικασία ημερών, κάποια προετοιμασία για τον δότη. Όχι. Μάλιστα. Είναι μία απλή διαδικασία, σωτήρια όμως, για τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου. Θα έχει απλοποιηθεί ίσως τα τελευταία χρόνια αυτός ο τρόπος. Πριν από 20-30 χρόνια, αυτό γινόταν με παρακέντηση του μυελού των οστών. Δηλαδή έμπαινε ο δότης στο χειρουργείο και παίρναμε μυελό των οστών μέσα από το κόκαλο σε πολλαπλές παρακεντήσεις. Βέβαια και αυτό πάλι δεν είναι, πέρα από το ότι έμπαινε στο χειρουργείο ο ασθενής, ο δότης με αναισθησία. Αυτό όμως είδαμε ότι στα κύτταρα του αίματος κυκλοφορούν αυτά τα κύτταρα, οπότε καταργήθηκε αυτή η διαδικασία της παρακέντησης και πλέον τα παίρνουμε από το περιφερικό μας αίμα. Όπως κάνουμε μια αιμοδοσία, έτσι. Αρκεί να είναι υγιής ο δότης, βέβαια. Αυτό έχει σημασία. Μία τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ που μας το διευκρινίσετε αυτά, γιατί νομίζω περισσότερος κόσμος έχει στο μυαλό του τον παλιό τρόπο που υπήρχε και περίπτωση για πόνο να είναι οδυνηρός και τέτοιο. Ώστε είναι πολύ ευχάριστο που μας εξηγήσετε τον τρόπο. Αναφέρατε ότι προτίμηση να είναι νέας ηλικίας.
Ναι. Οδότης. Εάν όμως, ποιας ηλικίας συγκεκριμένα, με χρυπία κάτω από 50. Κάτω από 50. Γιατί είναι υγιής, να μην είναι μια γυναίκα η οποία έχει κάνει πολλά παιδιά, γιατί έρχεται σε επαφή με ξένο αίμα και έχει ευαισθητοποιηθεί, οπότε δεν είναι το καλύτερο μόσχευμα αυτό. Έτσι. Όπως μπορεί να είναι και το αίμα, το ομφαλοπλακοντιακό, από τον πλακούντα. Και τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε και τέτοιες τράπεζες που οι μητέρες εθελοντικά πάντα, όταν γεννάνε, δίνουν το αίμα του πλακούντα, το οποίο φυλάσσεται των οφαλικών αγκείων, το οποίο φυλάσσεται σε μια εθνική τράπεζα, και αυτά έχουν μέσα πολύ πλούσια κύτταρα του αίματος, τέτοια που χρειαζόμαστε για τις μεταμοσχεύσεις, και τα χρησιμοποιούμε και αυτά. Και είναι καλό οι γυναίκες, οι υγιείς, όταν πάνε να γεννήσουν, να δίνουν, να χαρίζουν δηλαδή αυτό το υλικό, το οποίο το πετάμε συνήθως, και το καταχωρούμε στις τράπεζες, με ειδικές διαδικασίες βέβαια, και μπορεί να σώσουν τη ζωή κάποιου παιδιού αργότερα, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Τους γίνεται η πρόταση όταν πάνε να γεννήσουν για να το δωρήσουν, μάλιστα. Ναι. Γίνεται πάντα. Μάλιστα. Γίνεται η πρόταση, είναι εθελοντικό και συνήθως οι περισσότερες συνεννούν, και έτσι και στην Αθήνα έχουμε μια τράπεζα ομφαλού πλακουντιακού αίματος, η οποία έχει σημαντικό απόθεμα. Χρησιμοποιείται κυρίως στους παιδιατρικούς καρκίνους, γιατί δεν είναι το ποσό τόσο όσο ενός ενήλικα. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι από αυτά τα κύτταρα φτιάχνουμε και κύτταρα καρδιάς. Είναι πολύ δύναμα κύτταρα, δέρματος. Έτσι, δηλαδή μεταμοσχεύσεις και άλλων οργάνων εκτός από το μυελό. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δόκτωρα Ακτύπη. Μας απαντήσατε πάρα πολλές ερωτήσεις. Μας διευκρινίσατε πολλά ερωτήματα, ή και κάπως διαφορετικά ίσως και οι τηλεθεατές μας να τα είχαν υπόψη. Και σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Show Health and Wellness with Vasula Christodoulou is sponsored by Lexus Croydon. Get up to 10% off and 2 years free servicing on new cars when you quote Hellenic TV at Lexus Croydon. Book online today or call 0208 649 5919. Terms and conditions apply.